Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Βασιλεύου ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, πατά που παρών και τα πάντα πυρό, θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ευθέ και σκήνος ημί, καθάρισε μας από πάσης κυρίως και σώσε μας από θέλετες πλάσης ημών. Αμήν. Να καθίσουμε. Μία ανάγνωση στο μεθαυριανό, μια και είπαμε να κάνουμε τα Ευαγγέλια την περίοδο αυτή, να τα συνεχίσουμε. Και εισήλθεν πάλιν εις Καπερναούν διημερών και οικούστη ότι εισήκονεστη. Παράλληλα, λέει, ακούστηκε ότι ο Χριστός εισήλθε στην πόλη Καπερναούν και ότι βρισκόταν μέσα σε ένα σπίτι. Και ευθέως συνήχθησαν πολλοί, ώστε μικέτη χωρίν μηδέτα προς τη θύραν και ελάλη αυτή στο λόγο. Και αμέσως κοσμοπλημμύρα γέμισε και το σπίτι και την περιοχή, το γύρω-γύρω. Και δεν μπορούσε κανείς να πλησιάσει ούτε κοντά στην πόρτα. Μηδέ τα προς την θύρα, ούτε κοντά στην πόρτα. Και ελάλη αυτή στον λόγο. Γνωρίζουμε ο Κύριος ότι ήταν Κύριξ επί της γης. Μετέφερε το μήνυμα που του έδωσε ο πατέρας του. Ψηλά. Γι' αυτό είναι και ο Μέγας με κεφαλαία γράμματα σπορέας. Σπέρνει όπου του επιτρέπουν να σπείρει. Μάλλον παντού, αλλά όπου χωράει ο σπόρος να βγάλει καρπό. Και έρχονται προς αυτόν παραλυτικών φέροντες, ερώμενων υπό τεσσάρων. Γνωστό, του φέρνουν παραλυτικό, σηκωτό ερώμενο υπό τεσσάρων, από τέσσερις μεταφορείς. Και μη δυνάμενοι προσεγγίσε αυτό, δια των όχλων απεστέγασαν τη στέγη όπου είναι. Και επειδή δεν μπορούσαν να τον πλησιάσουν τον Κύριο, με κανένα τρόπο έβγαλαν κεραμίδια από τη στέγη, πάνω από εκεί που ήταν ο Χριστός, όπου είναι, λέει. Εξορίσαντος χαλώσει το κράβατο, λέει. Και παίρνουν το κρεβάτι, το χαλάνε και πάνω από τη στέγη κατεβάζουν τον παραλυτικό. Ειδών δε ο Ιησούς την πίστην αυτών, λέγει το παραλυτικό, τέκνον αφέοντέσι οι αμαρτίες σου. Αυτά είναι απλά, τα καταλαβαίνουμε. Μόλις τον είδε, ειδών, χωρίς να του πούν τίποτα άλλο, τέκνον οι αμαρτίες σου είναι συγχωρημένες. Ήσαν δε τινές των γραμματέων εκεί, καθήμενοι και διαλογιζόμενοι τις καρδίες αυτών. Ήσαν εκεί, λέει, μερικοί γραμματείς που καθόντουσαν και διαλογίζοντο μέσα τους, στις καρδιές τους. Τι ούτως λαλεί βλασφημίας, εις δύνατε αφιέρνει αμαρτίας ή μοιείς ο Θεός. Γιατί αυτός ο άνθρωπος μιλάει έτσι και λαλεί βλαστημίες? Γιατί αυτό που λέει μόνο στο Θεό ανήκει.
Κάνει τον Θεό, τον εαυτό του Θεού και συγχωρεί αμαρτίες. Μόνο ο Θεός, λέει, συγχωρεί αμαρτίες. Είπεν αυτής και τους είπε ο Κύριος, τι τα αυτά διαλογίζεστε εν τες καρδίες ημών. Διάβασε ο Κύριος, όχι τώρα, ήταν διαβασμένοι από πριν, αλλά τώρα αποκαλύπτει τους διαλογισμούς. Τι έστειν ευκοπότερον υπήν το παραλυτικό, αφαιοντέσου η αμαρτία ή υπήν έγειρε και άρω τον κραβατό σου και περιπάτη. Δεν τα ερμηνεύω, το καταλαβαίνετε αυτά. Μετά θα σχολιάσουμε. Ή να δε ειδείτε ότι εξουσίαν έχει ο Υιός του ανθρώπου αφιέρεπε της γης αμαρτίας, λέγει το παραλυτικό. Για να καταλάβετε καλά και να διαπιστώσετε με τα δύο στα μάτια ότι έχει ο Υιός του ανθρώπου, ο Υιός του Θεού δηλαδή, τη δύναμη να συγχωρεί αμαρτίες, αμέσως στρέφει το παραλυτικό και λέγει «Συλλέγω, έγειρε και άρω τον κραβατό σου και είπα και στον οίκο σου. Και ηγέρθη ευθέως και άρας το κράβατον εξήλθε εναντίον πάντων, ώστε εξίσταστε πάντες και δόξαστε τον Θεό λέγοντες ότι ουδέποτε ούτως είδομεν». Αυτό είναι το κομμάτι που θα ακούσουμε την Κυριακή. Μέσα από εδώ διαπιστώνουμε τα εξής, ότι το σήκωσαν, λέει, το παραλυτικό τέσσερις. Δεν μας μνημονεύει αυτοί οι τέσσερις και δεν μας χρειάζεται, γιατί δεν είναι ανάγκη ώστε να είναι χρήσιμα για να σωθούμε. Μας μνημονεύει όμως ότι βρέθηκαν οι μεταφορείς, οι ασθενοφόρος κατά έναν τρόπο της εποχής εκείνης με εκείνους που το κουβαλούσαν, αλλά απλώς αδυνατούσαν να εισέλθουν δια της στέγης. Μια εικόνα... Δια της στέγης. Με την πόρτα. Από την πόρτα. Δια της στέγης. Ναι, εγώ πήδησα κιόλας εγώ. Δεν περάσει, εγώ σου είπα. Καλά. Για να το καταλαβαίνουμε, γιατί μπορεί να είναι έτσι πως τα λες εσύ και... Τα καταλαβαίνετε, γι' αυτό με διορθώνετε. Ευτυχώς. Ευτυχώς, άλλωστε, το γύρας δεν έρχεται μόνο του. Έτσι. Λοιπόν, τέσσερις άνθρωποι το σήκωσαν, λέει, μαζί με το κρεβάτι και τον έβαλαν μέσα από τη στέγη. Όμως, δεν ήταν μόνο το σπίτι γεμάτο, αλλά και τα περί, τα γύρω από το σπίτι και παραπέρα το σπίτι. Μπορούμε να φέρουμε στο νου μας σε τι κόπο και κάτι άλλο και τι ταπείνωση υποβλήθηκαν αυτοί οι άνθρωποι. Θα κουβαλάνε ένα παράλυτο με ένα κρεβάτι. Και τι πίστη είχανε. Άμα δεν είχανε, δεν θα κάνανε ό,τι δεν είναι, είχαν πίστη. Γι' αυτό λέει και πίστη αυτόν. Γι' αυτό το λόγο και το μετέφεραν τον άνθρωπο. Εδώ θίγει δύο πράγματα το κομματάκι αυτό. Αν θέλει κάτι να πει κάτι, ευχαρίστως. Ευχαρίστως. Το πιστεύω, την πίστη που πιστεύουμε εμείς δεν είναι απλώς γνώση της αλήθειας και πίστη πάνω στην αλήθεια που να στέκει μόνο στη λογική, αλλά ότι η πίστη πρέπει να υποβάλλεται και σε θυσίες. Γιατί αλλιώς δεν
υπάρχει πίστη. Είναι το λόγο πίστης. Λέει π.χ. το έχουμε ακούσει πολλές φορές. Γιατί λες ότι πιστεύεις και βλέπεις το αδερφό δεν σε άκουσε να το λέει και βλέπεις τον αδερφό σου άρρωστο πεινασμένο και λες, στέκεις και λες μόνο τον κακομύρη τι έπαθε. Του λέω σε μετάφραση, έτσι το λέει. Δηλαδή του στέκεσαι δίπλα μόνο διατυπώνοντας ένα συνέστημα συμπάθειας και δεν πάει καθόλου παραπέρα από το συνέστημα της συμπάθειας. Αυτό δεν είναι πίστη. Η πίστη έχει κόπο, πόνο, υδρότα, όπως κάνανε εδώ. Απεστέγασαν τη στέγη, κουβάλισαν τον ασθενή, τον ανέβασαν επάνω, υπέσαν το ξεφτυλισμό, οπωσδήποτε. Τι, όλοι καταλαβαίνουμε σε ένα συνασμό τι γίνεται. Πάει να περάσει ο ένας και ο άλλος σε εμποδίζει να μπεις μέσα ή και σε παραγωνίζει ή και σου λέει και κουβέντες άσχημες. Όλα αυτά συμβαίνουν σε μια κοσμοπλημμύρα. Δεν είναι απλώς όπως τα γράφει εδώ ο ιερός Ευαγγελιστής. Υπέστησαν κάθε είδος εξευθυλισμό προκειμένου να οδηγήσουν τον συνάνθρωπό τους αφού είχαν τη δύναμη της πίστεως στο να γιατρευτεί. Απεστέγασαν και ακόμα λέει και απεστέγασαν τη στέγη. Το σπίτι δικό τους ήταν. Δεν ήταν δικό τους. Κάποιοι φαίνεται ότι είχαν καλέσει τον Κύριο, πήγε εκεί πέρα, μαζεύτηκε ο κόσμος. Άντε στα καλά καθούμενα να του γκρεμίσει το αλλού τη στέγη, να το βάλει μέσα στον άνθρωπο. Δεν φαίνεται στο μυαλό μας και τα πράγματα. Δεν είναι μόνο η πίστη, ο κόπος, αλλά και όλα τα γύρω από το σκηνικό εκείνο που βλέπουμε μπροστά μας. Προχωράμε. Συνεπώς, πρώτη παρατήρηση, πίστης άνευ έργων νεκράστη. Αυτή είναι η πρώτη παρατήρηση. Αυτό μας λέει το κομματάκι αυτό. Προχωράμε. Το κατεβάζω κάτω και βλέπουμε και δεύτερη σκηνή. Να στέκουν δίπλα οι αιώνιοι εχθροί του Χριστού. Οι αιώνιοι, όχι όλοι, γιατί λέει ο Κύριος, έχω ένα μέρος μικρό από τους Εβραίους, αλλά και από εμάς, και από εμάς κατάλοιπο μικρό είναι, δεν είναι μεγάλο. Και εμείς οι βαπτισμένοι Ορθόδοξοι. Μικρό κατάλοιπο είναι, ναι, που λέγεται λίμμα, κατάλοιπο μικρό. Στέκουν λοιπόν απέναντι και αμέσως του εξφενδονίζουν την κατηγορία. Και ποιος είναι αυτός. Και ποιος εσύ, Σταύρο, ο γιος του Τάδε που μας λες, αυτό που μας λες, ο γιος του Μαραγκού, έτσι λέγανε τον Κύριο. Ο γιος του Μαραγκού. Ναι. Και αυτό που κάνει ο γιος του Μαραγκού, το μόνο στο Θεό ανήκει. Τις δύνατε αφιένε αμαρτίες. Ανήκει μόνο στο Θεό. Σίγουρα γιατί αυτός που στεκόταν εκεί ήταν Υιός Θεού και Θεός. Υιός Θεού και Θεός. Το παιδί μου που είμαι άνθρωπος, άνθρωπος είναι. Έτσι λέει η λογική. Όλα τα παιδιά του κόσμου, άνθρωποι είναι, ανθρώπους κάνουν. Και ο Θεός, Πατέρας, γεννά Υιόν, που είναι Θεός. Έτσι δεν λέει, το γέννησε. Εγώ λέει, προαιώνων, εγέννησά σε λέει. Λέει ο Πατέρας το λέει αυτό, ο Θεός. Λέει στο γιο του, τον Κύριο, εγώ προαιώνων γεγέννηκά σε λέει, σε έχω γεννήσει. Άρα προαιώνων είναι προαιώνιος, δηλαδή αιώνιος
όπως ο Πατέρας, αιώνιος και ο Υιός. Θεός ο Πατέρας, Θεός και ο Υιός. Γι' αυτό έχει εκ του φυσικού, εντελώς εκ του φυσικού, ο Υιός του Θεού Ιησούς Χριστός, που είναι Θεός, αφιένε αμαρτίας, να συγχωρεί αμαρτίας. Και όχι μόνο εκεί, αλλά λέγει ότι σας δίνω πνεύμα Άγιον στους μαθητάς του, ό,τι κάνω εγώ να κάνετε κι εσείς. Συγχωρούσε ο Κύριος, ναι, συγχωρεί μέχρι σήμερα ο Κύριος, αλλά λέει σας δίνω το δικαίωμα, αφιένε των ανθρώπων τα αμαρτίας επί της γης, ο Κύριος. Α, μόνο να εγώ ποιώ, αλλά και μίζωνα από εκείνα που κάνω εγώ, θα κάνετε εσείς. Από αυτά που κάνω εγώ, εσείς θα κάνετε ακόμη μεγαλύτερα. Δεν του ελαττώνεται ούτε δύναμης, ούτε θεότητα. Όχι. Γυναική γίνεται, γι' αυτό είναι πάντα ίδια η θεότητα, πάντα ίδια η δύναμη για τον Κύριο, η Τρία Τριάδα, αλλά σε εμάς γίνεται η άξιση. Σε όλα στην αρετή προκόπτουμε, λέει. Γιατί λέει μέσα προκόπτουμε από το καλό στο καλύτερο, μέχρι το Άγιο. Γιατί λέει μέσα και προέκοπτεν το πεδίον Ιησούς, ο 12ετής, σοφία, ηλικία και πνεύματι, λέει. Και στη σοφία του μυαλού και στην ηλικία και στην πνευματική ζωή. Ο σαν άνθρωπος το λέει εκεί. Όχι σαν Θεός, λέει το πεδίον προέκοπτε ο 12ετής Χριστός. Ό,τι συνέβη, και αλλού λέει ο Απόστολος Παύλου, λέει ότι εγώ σας πω ότι σαν γαλατάκι, λέει. Δεν σας έδωσα στερεά τροφή. Το λέει ο Απόστολος Παύλος. Τη στερεά τροφή θα την πάρετε όταν γίνετε άνδρας πνευματικά. Στους Κορινθίους το λέει. Γιατί έγινε ένα τόπιμο μεγάλο, το γνωρίζουμε όλοι, και τους ξεκουρεύει. Ακόμα με μικρά παιδιά σας, λέει. Γάλα ακόμα πίνετε, τους λέει. Δεν τρώνε καθόλου στερεά τροφή. Πάντα δεν υπάρχει και στα πνευματικά ποτέ στατικό της, στάσιμο. Γιατί, άμα πούμε, έως εδώ σταματάει η προσπάθεια. Δεν υπάρχει πρόοδος καμία. Τελείως. Ενώ έτσι προχωράμε, μεγαλώνουμε στο σώμα, μεγαλώνουμε στο μυαλό με τη μελέτη και τα λοιπά, πολλαπλασιάζουμε γνώσεις και πνευματικά στην ψυχή. Πάνω αυτά, αγκαλιά. Λοιπόν, ο Κύριος λοιπόν άφησε τον βλέπει και του λέει σου συγχωρώ τις αμαρτίες. Ως Θεός λοιπόν συγχωρεί αμαρτίες. Αλλά όμως έπρεπε να στυλιτευθεί, να ξεκουρευτεί δηλαδή το κακό που φόλιαζε μέσα στην καρδιά των Εβραίων. Και δούς είπε, όπως τα κάναμε εμείς, δεν τρεπόσαστε λιγάκι. Όχι. Να, λέει, για να δείτε ότι είμαι Θεός, σήκω επάνω, πάρε το κρεβατάκι σου, πήρε σπιτάκι σου. Τόσο απλά. Και πήρε το φόρτασε στην πλάτη του κρεβατάκι και βγήκε και έφυγε ο παραλυτικός. Μας μιλάει το Ευαγγέλιο για παραλυτικό. Όταν διαβάζουμε τη Θεία Μετάληψη και άλλες προσευχές Αγίων, βλέπουμε εκεί να υπάρχει αίτημα με μεγάλη δύναμη παράκλησης, Κύριε σε παρακαλώ πολύ, είμαι σαν το παραλυτικό, δώσε μου τη δύναμη να περπατήσω. Υπάρχει σωματική παραλυσία, υπάρχει και πνευματική παραλυσία. Όταν είναι απόν ο Κύριος, όχι μόνο παράλυτος είναι ο άνθρωπος, αλλά και πεθαμένος. Και πεθαμένος. Αυτό δεν είναι γιατί το λέω τώρα, το λέει ο Κύριος
στην άλλη την υπερκοπή, την τόσο όμορφη που λέει, άσε με να πάω να θάψω τον πατέρα μου. Ο νεαρός, και μετά να έρθω μαζί σου, του λέει. Όχι, λέει, ας τον πεθαμένο είναι κι άλλοι γύρω του, δεν που τον φιλάνε, πεθαμένοι, του λέει. Πεθαμένοι κι άλλοι. Αν λοιπόν υπάρχει νέκρος εισάδου στην αμαρτία, είναι πολύ μικρό να μιλάμε για παραλυτικό πνευματικά. Είναι, πώς θα πω, μικρή ασθένεια μπροστά στην νέκρωση η παράλυση. Άλλο πεθαμένος, άλλο παράλυτος. Μιλάει ο παράλυτος. Μπορεί να κουνάει και το κεφάλι, μπορεί να κουνάει και το σώμα. Λοιπόν, αλλά η νέκρωση σημαίνει σκοτάδι, πίχτρα, άδης. Πώς είναι μες στον τάφο, δεν έχουμε μπει, αλλά το καταλαβαίνουμε γιατί βλέπουμε. Έχουμε από τους νεκρούς που βάζουμε σκοτάδι, πλάκα τάφου. Και λέει και άκρα του τάφου σιωπή. Και εκεί υπάρχει βασιλεύει σιωπή, άκρα. Διάβασε, λέει ο Κύριος, την καρδιά τους. Αυτό τι μας λέει, ότι διάβασε την καρδιά. Πέστε τη λέξη που ταιριάζει εδώ, υπάρχει μια λέξη που ακριβώς για την περίπτωση αυτή. Είναι καρδιογνώστης ο Κύριος. Καρδιογνώστης. Και αν θέλουμε να βάλουμε στο καρδιογνώστης και αυτό που μας δίνει η Γραφή, το ωραίο, ιδού έστικα επί τη θύρα και κρού. Ποια πόρτα χτυπάει ο Κύριος? Την καρδιά χτυπάει ο Κύριος. Σου μιλάει. Είμαι μπροστά στην πόρτα σου, χτυπάω την πόρτα σου, άνοιξέ μου από μέσα. Και πολύ ωραία υπάρχει μια εικόνα με τον Κύριο στην πόρτα και λέει, βλέπεις να έχει κλειδί από τη μεριά που χτυπάει ο Κύριος? Δεν έχει. Το κλειδί στο κεντρό σε σένα να το ανοίξεις, που είσαι από μέσα. Είναι κλειδωμένη. Λοιπόν, γύρισε το κλειδί, άνοιξε εσύ από μέσα, αφού είσαι το κλειδί, να περάσει στην καρδιά σου. Στις ψυχές που συμβαίνει ό,τι συνέβη τότε στους Φαρισαίους, που υπήρχε φθόνος, δεν υπάρχει Χριστός. Λέγει, ακούγα τον Άγιο Μακαριστό Σιατίστης σε μια ομιλία, δεν ξέρω αν σας το είπα, μου ήρθε, λέει, μία γυναίκα να ξεμολογηθεί. Προφανώς θα ήταν οι μέρες, δεν λέει τι μέρες ήταν, έτσι για το συμπέρασμα, ήθελε να κοινωνήσει. Και μου λέει, δεν του μιλάω, ανέφερε τα επιχειρήματα και λέει, και κατάλαβε καλά η γυναίκα ότι αν την καλούσε ο Χριστός, αν πήγε να κοινωνήσει και ήταν ο Χριστός, ότι δεν θα την άφηνε ο Χριστός ο ίδιος. Και της λέει, τώρα πήγε να κοινωνήσεις, λέει, εγώ σ' αφήνω. Αφού κατάλαβε καλά ότι δεν πρέπει να κοινωνήσει, εγώ, λέει, δεν του μιλάω. Και έφυγε, λέει, η γυναίκα. Μετά από χρόνια, έγινε μία κηδεία σε ένα χωριό εποχή από την αυτή ευρετή Χαλκίδα φαίνεται, και ανταμώσαμε χωρίς να τη γνωρίσω, λέει, σε ένα τραπέζι. Κηδεία σε μιμόσυνο. Αφού, λέει, έγινε ότι έγινε, μου λέει, δέσποτα, με θυμάσαι? Όχι, λέει, δεν σε θυμάμαι. Είμαι εκείνη η γυναίκα που συνέβη αυτό και αυτό. Του μίλησα, λέει, του ανθρώπου. Του μίλησα, λέει, άμα ήθελες μη μίλαγες του ανθρώπου. το καταλάβετε τι. Λοιπόν, στέκει, ο Κύριος δεν μπαίνει στην καρδιά που έχει τέτοια βαριά τουλάχιστον, που χρειάζεται η προσωπική μας θέληση να πει το ναι. Ναι,
λείπει η αγάπη, υπάρχει φθόνος που σκοτώνει, υπάρχει μίσο που σκοτώνει, υπάρχει, δεν υπάρχει εκτιρμός, πώς θα περάσει ο Κύριος μέσα. Και όπως λέει τώρα, βέβαια εμείς δεν το πλησιάζουμε, αλλά μια προσπαθία να κάνουμε, λέει, εγώ λέει ο Κύριος, πάω και κάθομαι και παραθέτω τράπεζα, μάλλον παραθέτω τράπεζα, σε εκείνους που είναι καθαροί, γιατί είμαι καθαρός. Το λέω, είμαστε καθαροί, δεν είμαστε. Ουδείς καθαρός από ρήπου. Κανένας δεν καθαρός. Αλλά ζητάει να είναι προσπάθεια στη μέση, ώστε ο Κύριος το καταλαβαίνει και δίνει το χέρι και λέει περάστε μέσα. Εδώ λοιπόν ήταν ολόκληστη η πόρτα από ένα και μόνο αμάρτημα, το φθόνο. Ολόκληστη, πέρα για πέρα. Πάντως, αν έχετε κανένα και το συζητάτε καμιά φορά, μην πάτε με επιχειρήματα πολλά. Και διατυπώνει τη γνώμη ότι μου έκανε εκείνο, μου έκανε το άλλο, δεν του μιλάω και τα αρέστα. Εγώ προσωπικά έχω να πω κάτι πολύ απλό. Πες μου πόσο καλά νιώθεις όταν τον βλέπεις, αυτό που δεν του μιλάς. Κουνιέσαι, θεμελίω. Σου αρέσει αυτό, κάθε φορά να βλέπεις και να κουνιέσαι, να συμπονεί από μέσα σε τρεντάζει, να γίνεται σεισμός, ας μην το βλέπουμε εμείς. Υπάρχουν σεισμοί πολλοί, ένας από τους σεισμούς είναι που δεν φέρνει να αυτός εδώ πέρα. Και οποιοδήποτε αμάρτημα που έχει σχέση με αυτό, ή μισής ή φθονής, είναι πάνε μαζί αγκαλιά και είναι πράγματα. Δεν γίνεται εδώ πέρα. Αμέσως τον είδαν τον Κύριο και ταραχτήκανε. Ποιος είσαι εσύ, μόνο ο Γιος του Θεού. Αν είσαι στο στόμα μια κουβέντα, θα τα ακούσεις και πρέπει να τα ακούσεις, τα ακούσε ο Κύριος πρώτα. Τα ακούσε ο Κύριος πρώτα. Δεν είσαι, πότε είσαι εξαίρεση, όπως κι αν είσαι. Θα την πεις την κουβεντούλα και άμα σου πει, βλέπεις η κουβεντούλα δημιουργεί κατάσταση, το γνώρισες. Δεν χρειάζεται. Αντίδραση, όχι. Όχι. Μόνο ότι γίνεται, εφόσον υπάρχει αποδοχεύση που το δέχεται απέναντί σου. Διαφορετικά, πάει χαμένος ο κόπος. Προχωράω παραπέρα. Μάλιστα. Στη συνέχεια, αφού έδωσε την απάντηση, διάβασε καλά αυτούς, δίνει προσταγή στο παραδειγμό. Του είπε προηγουμένως αφέοντες η αμαρτία, έτσι. Εδώ πρέπει να μας κάνει εντύπωση, γιατί δεν προηγήθηκε το η ίαση του σώματος, προηγήθηκε η ίαση της ψυχής. Μέσα στο τάμπλετ υπάρχει ένας πρώην αξιωματικός που είχε πάει στη Μέση Ανατολή και είχε καθ' ολοκληρίαν παράλυση. Είχε πάει τρεις φορές περίπου στο μεγαλύτερο νοσοκομείο της Αμερικής, όχι τώρα, παλιά. Αλλά το γράφει μέσα και δείχνει κιόλας. Και εκεί που πήγα, ο πρώτος γιατρός, ο διευθυντής, φαίνεται ήταν πιστός, σύμφωνα με τα δεδομένα που είχε ο άνθρωπος από εκεί. Κάποια, αφού είδε ότι δεν γίνομαι καλά, σταύρο το όνομά σου είχε αυτός. Σταύρο του λέει, να μιλήσεις και στο Θεό του λέει. Αφού δεν κατάλαβε, όπως κανείς το κάνει καλά, τρεις φορές έχει πάει. Εγώ λέει, δεν καταλάβαινα από αυτά τα πράγματα. Θεό, τι Θεό μου λέει, το λέει μέσα, τι Θεό μου λέει αυτός. Εδώ τόση επιστήμη πέφτε πάνω. Προφανώς για να το λέει τι Θεό μου λέει, δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Έτσι είναι. Με φέρνει και με πετάνε λέει στις Αχαρνές εκεί στο Μενίδης, σε μια μάντρα με παραλίδους και ένα χρυσάκι, ίδρυμα ήτανε. Μέχρι που ήρθε, γιατί το θυμήθηκα αυτό, για τον παραλυτικό, ναι, παραλυτικός ήταν παραλυτικός κι άλλος. Ναι, το θυμήθηκα αυτό το λόγο, που του είπε σήκω και περπάτα. Ο Κύριος του είπε σήκω και περπάτα. Και αυτός λοιπόν τον επισκέφθηκε ο Όσιος Φιλόθεος Ευβάκος, τώρα είναι Όσιος. Ψηλός σαν Κυπαρίσι,
Και μπαίνει μέσα και λέει: ποιος είναι ο Σταύρος, είπε και το όνομα, όχι Πατίστας, αλλιώς το επώνυμο, ο Σταύρος, το όνομα του όμως. Εγώ του λέει. Του ανοίγει η συζήτηση και του λέει: θα έρθω, λέει, να σε πάρω να πάμε στον Άγιο Νεκτάριο. Θα έρθει. Ποιος είσαι εσύ, δεν του δώσε απάντηση. Στο ποιος είναι. Λέει: θα έρθω. Πήγε, τον πήρε. Πάνε στον Όσιο, στον Άγιο Νεκτάριο. Και όταν γινόταν μαζί με τους συγγενείς του εκείνος, γινόταν λειτουργία, ήταν ο Όσιος τότε που λειτουργούσε Φιλόθεος, γιατί ήταν αρχιμαντήτης και λειτουργούσε, και κατά μόνος του, εκείνος ο Σταύρος έβλεπε κι άλλον ένα, λέει, μέσα που λειτουργούσαν μαζί. Το γέροντά του, τον Άγιο Νεκτάριο, ήταν γέροντάς του Άγιος Νεκτάριος. Mm-hmm. Ναι, 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 ναι. Λοιπόν, όταν τελείωσε του λέει, ποιος ήταν ο άλλος που λειτουργούσε μαζί. Μην μιλάς, του λέει ο Όσιος Φιλόθεος. Μην μιλάς καθόλου. Εκείνη την ώρα τελείωσε η λειτουργία και μετά δεν ήθελα να γίνω καλά. Δεν με νοιάζει, μου λέει. Ξέρετε γιατί, λέει. Γιατί γιατρεύτηκα μέσα, λέει. Τα ακούς και σε πιάνεις το πράγμα. Δεν ήθελα να γίνω καλά. Ενώ πριν έλεγα, Θεέ μου, δεν βρίσκεται ένας μια μύγα να μου διώξει που μου τρώει τη μύτη ή τα αυτή μου ή κάτι. Πάσχιζα να τη διώξω και δεν μπορούσα, λέει. Τη στιγμή, λέει, που μέσα εκεί μου κερατεύτηκε, λέει, το μέσα μου, δεν ήθελα να γίνω καλά. Ένα αυτό, δεύτερο, προσέξτε. Το δεύτερο είναι αυτό. Λέμε, αν γίνεσαι καλά πνευματικά, αφαίοντες ή αμαρτία. Mm. Εκεί το αναφέρω. Το δεύτερο στοιχείο που είναι ίδιο με στην περίπτωση που αναφέρω είναι τούτο εδώ πέρα. Ήρθε, λέει, η μέρα του Αγίου Παντελεήμονος, παράλληλα στο κρεβάτι εγώ, παραμονή στο Εσπερινό, όπως είμαστε μαζεμένοι όλοι οι άρρωστοι και οι νοσοκόμες και τα αρέστα, λέω, αύριο εγώ θα γίνω καλά. Και μου λέει ο αρχηγός ο μεγάλος, ο διευθυντής εδώ, Σταύρο, εσύ τα είσαι 400, ξέρεις από τι πάσχεις. Αυτό που μας λες είναι μια τρέλα, δεν πρέπει να λέει το μυαλό σου. Βρε, εγώ αύριο θα γίνω καλά, του λέει, να μαζευτείτε όλοι εδώ πέρα. Επόμενη μέρα, μαζευτήκαμε. Όπως ήταν στο χαρόσι, σηκώστε με επάνω, του λέει. Θέλω να καταλάβετε σας το λέω. Με σηκώνουν επάνω και λέω, δώστε μου διαταγή να πάρει ο εγκέφαλος εμπρός. Πέστε μου ένα στο αριστερό, δύο στο δεξί. Σηκώνουν, ένα, του φώναν στο αριστερό, το κουνάει. Δύο στο δεξί, ένα, δύο, τρέχοντας. Διαταγή. Έγινε και περιπάτη, έδωσε ο κύριος. Πήρε ο εγκέφαλος το μήνυμα. Τα κάνε κομπλέ ο κύριος όλα. Βέβαια, Θεός ήτανε. Επαναλαμβάνω, αυτό που δεν βλέπουμε είναι το κακό μέσα μας που έχουμε. Δεν το βλέπουμε, όμως μας κουνάει. Το καταλαβαίνουμε αν δεν το βλέπουμε με τα μάτια. Και δώσε μας λοιπόν ο Κύριος, τα δύο τα κάνει. Και μας σηκώνει από την αμαρτία και μας δίνει την προσφαγή. Τώρα εγώ σας έκανα καλά, μη και τι αμάρτανε. Μη ξανααμαρτήσεις. Μας δίνει και αυτή την εντολή ο Κύριος. Mm. Βέβαια, γνωρίζει ότι εμείς θα πέσουμε. Ναι, θα πέσουμε. Και γιατί, λέει, το πίπτυν ανθρώπινο. Το να πέσουμε είναι ανθρώπινο. Αλλά το μένει είναι σατανικό, το να μένεις εκεί που έχεις πέσει είναι σατανικό, το εγείρεσθε είναι θείο, το να σηκώνεσαι είναι θεϊκό. Γι' αυτό πόσες φορές θα μου φτιάξεις εσύ, ρωτάει ο Απόστολος Πέτρος, για να σε συγχωρέσω, 7 φορές, 77, άπειρες δηλαδή, δεν λέει μόνο 77, άπειρες φορές, που σημαίνει και σε ένα συγχωρώ και είσαι από πλευράς μου εντάξει, και εσύ νιώθεις απέναντι μου, εντάξει. Και οι δύο πλευρές. Είναι λοιπόν, ό,τι μας λέει ο Κύριος, οι γραφές, είναι προς, και αυτό το λέει η Γραφή. Νουθεσία, ημών, λέει. Ότι γράφει η Γραφή, είναι για να βάλουμε μυαλό. Μυαλό. Είμαστε γεμάτοι λέπρα, ζητάμε την άφεση, μας τη δίνει ο Κύριος.
Ο κόσμος δίνει μας την άφεση και εμείς δίνουμε άφεση στον άλλον. Και άφεση μη τα αφιλήματα ημών. Ως και εμείς αφήνουμε τις οφειλές ημών. Πάνε αυτά αγκαλιά μαζί. Λέγει λοιπόν, σύλλεγο έγειρε και άρων τον γραβατό σου. Και περιπάτη. Και όχι μόνο τον έκανε καλά, αλλά χειροδύναμος σου λέει πάρε και το κρεβάτι. Συμπλάτη και προχώρα. Να σε δούνε όλοι. Όλοι να σε δούνε. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε κάτω. Ο Κύριος ζητάει το καλό να γίνεται. Και βεβαίως όχι να φαίνεται σαν του Φαρισαίου. Ο Φαρισαίος είχε και σημαία, αλλά σαν του τελώνει. Κάνεις το καλό να είναι κρυφό το καλό. Μόνο ο Θεός ότι κάνει το καλό φανερά. Δεν έχει ανάγκη από κανέναν, λέει κάπου η γραφή, το ψαντήρ το λέει, ότι τι μου προσφέρεις, λέει, εμένα τώρα. Δεν βλέπεις ότι όλα εγώ τα έχω κάνει. Απλώνω και παίρνω από για την παλιά εποχή μιλάει εδώ. Μου δίνεις, λέει, ζώα θυσία. Δικά μου δεν είναι. Εγώ τα έκανα. Μου φέρνεις, λέει, από τον αγρό. Μα εγώ δεν τα φύτεψα. Τι μου τα προσφέρεις, το λέει κάπου σε ένα σημείο για τον αμαρτωλό άνθρωπο, του οποίου δεν τα δέχεται. Του αμαρτωλού δεν τα δέχεται με τίποτα. Γι' αυτό και λέει, μου φέρνεις δώρο για να γίνουνε σώμα και αίμα Κυρίου, άστε και επιτόπου, τράβα στο σταύρο που του φταίς και ζήτα το συγγνώμη και έλα μετά να μου το δώσει το δώρο. Έτσι το δέχομαι, αλλιώς δεν το δέχομαι με τίποτα. Λοιπόν, και βέβαια ο Θεός είναι εκείνος που όλα τα προσέχει. Θέλω να πω τώρα το εξής. Με βάση το κομμάτι που έχουμε, δεν υπάρχει κάτι που να μην το μπορεί. Γι' αυτό και ονομάζεται παντοδύναμος. Έτσι, μάλιστα. Τα μπορεί όλα. Αλλά είπα προηγουμένως, έχει εμπόδια ο Κύριος. Και τα εμπόδια που θα λέγαμε τον εμποδίζουν, δεν εμποδίζεται, αλλά τον εμποδίζουν κατά έναν τρόπο, είναι το κακό που έχουμε μέσα μας. Μόνο μια προϋπόθεση υπάρχει για να γίνει δικός μας ο Κύριος και να περάσει μέσα μας και να μας κάνει υγιείς εντελώς, όπως το παραγητικό, είδε υγιείς γεγονός. Το είπε, κοίταξε, έγινες καλά και στη ψυχή και το σώμα. Η Εκκλησία αυτό και στη ψυχή και στο σώμα το ονομάζει κατάμφο. Η λέξη κατάμφο σημαίνει και στα δύο, ψυχή και σώμα. Αφού έγινες καλά, σε έχω πνικήσει. Ένα με την εσωτερική όραση. Αυτή εδώ η όραση είναι για τα υλικά. Η έσω όραση είναι για τα πνευματικά. Αφού βεβαίως την έχει καθαρίσει την εσωτερική όραση, σίγουρα βλέπεις στην πορεία σου. Πόσο πλύζεται η εσωτερική όραση, λέγει ο Δαβίδ, Κύριε, λίχνος, τότε ήταν το λιγνάρι, τώρα είναι το φως. Στα ποδάρια μου, για να περπατάω, επειδή είναι σκοτάδι, είναι το φως, ο νόμος σου. Λίχνος της κοσί μου, ο νόμος σου. Και φως της τρίβης μου. Χωρίς να έχεις υπόψη σου το νόμο, άρα απαραίτητη προϋπόθεση. Ερευνάτε τας γραφάς. Ο Κύριος δεν λέει λέει και μελετάτε. Αλλά ο Κύριος έτσι λέει ερευνάτε τας γραφάς.
ότι αυτές είναι οι μαρτυρούς σε πέρα μου. Αυτές μιλάνε για μένα, λέει ο Κύριος. Άρα, αφού σου μιλάνε και οι πατέρες λένε ότι μέσα εδώ, εδώ πω απλά μέσα εδώ, στην Αγία Γραφή, είναι κρυμμένος ο Κύριος. Και όταν εμείς μελετάμε, κάνει την αποκάλυψη ο Κύριος. Και λέει, εδώ είμαι. Το καταλάβουμε απλά. Λέει, έγειρε και περιπάτη. Παράτησε ο εντελώς, τον σηκώνει επάνω, παντοδύναμος ο Κύριος. Τι άλλο, λέει, ηνατή, γιατί σκέπτεστε εσωτερικά το κακό, λέει στους γραμματείς και φαρισαίους, αλλά και καρδιογνώσεις ο Κύριος. Μέσα από τη γραφή θα δεις ότι ο Κύριος τα μπορεί όλα τα καλά, τα βλέπει όλα, τα ακούει όλα, τα ξέρει όλο ο Κύριος. Δεν γλιτώνει τίποτα από τον Κύριο. Άρα λοιπόν, το πρόσωπο του Κυρίου με όλα τα ιδιώματά του, τα θεανθρώπινα, ιδιώματα ονομάζονται, για να καταλάβει, ιδιώματα είναι, από παραδείγματα καταλάβετε, η παντοδυναμία του, η παντογνωσία του, η ελευθερία που έχει, την ελεύθερο όνο ο Κύριος, αυτά ονομάζονται ιδιώματα. Ή αλλιώς ιδιώτες, κατά να το πούμε έτσι. Από εκείνα δίνει και σε εμάς ο Κύριος. Από αυτά που έχει δίνει ο Κύριος. Θυμάμαι τώρα το όμοιο γεγονός με τον Πέτρο που του ζητάει ο παράλυτος λεπτά και του λέει «Ω, έχω». Παράλληλο στέκεται στο ναό του Σολομώντα απ' έξω στην πορτούλα, δώσε μου ένα φράγκο και λέει άκουσε να σου πω στη γλώσσα μας, θα σου δώσω ό,τι έχω, όχι ό,τι δεν έχω, ο έχω, τούτος η δίδομη. Ακριβώς ίδια προσταγή. Όπως είπε ο Κύριος, σήκω και περπάτα, ο Πέτρος λέει εν το ονόματι, όχι με τη δική μου δύναμη, Ιησού, έγινε και περπάτη. Με το δικό μου όνομα θα κάνετε αυτό που θα κάνετε. Και αυτό και όλο το Αγιο Όρος φωνάζει «Φωνάχτε Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με». Το όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Εν το όνομα του Ιησού. Άρα λοιπόν είτε θέλουμε σωματικά να γίνουμε καλά είτε πνευματικά θα του φωνάζουμε. Θα του φωνάζουμε. Κάπου είπα εκείνο που έχετε ακούσει και εσείς και δεν του άρεσε, έλα όμως που οι Άγιοι δεν έχουν την απόσταση από τον Θεό όπως την έχουμε εμείς και από τους Αγίους, του είπα για τον Άγιο Ιάκωβο που συνομιλούσε, που μιλάμε μεταξύ μας εμείς εδώ. Δεν θυμήθηκα να του πω του ανθρώπου εκείνο, γιατί ήταν καλοπροαίρετος, είχαμε διάλογο με καλή προαίρεση. Δεν θυμήθηκα να του πω ότι όταν ανέβηκε ο Μωυσής στο Σινά μιλούσε σαν φίλος προς φίλον, λέει. Δεν λέει ότι μιλούσε προς τον Θεό, σαν φίλος προς φίλον. Έτσι μιλούσε και Άγιος Ιάκωβος Σαλίγης στον Άγιο Δαβίδ. «Ε, Γιάρο», του λέει, «κάτω να το κάνεις καλά», του λέει. Μιλούσε έτσι. Και ο Άγιος, άλλος Άγιος που δεν είναι Ιάκωβος ακόμα, είναι ο Δημήτρης ο Καγκαστάθης. Έχει ένα βιβλίο μεγάλο, αν μπορέσω και μπορέσω να διαβάσω κιόλας, πλησιάζει την εικόνα του Αρχαγγέλου, γιατί την εκκλησία του, τα ακούω από το τάμπλετ, από έναν άνθρωπο που πήγε, του ζήσε κάτι και αμέσως τον έβαλε μπροστά στην εικόνα του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, του λέει «θα πας τώρα να μου κάνεις τη δουλειά», του Αρχαγγέλου. Αυτομάτως χάνεται η εικόνα και επιστρέφει αυτομάτως. Τι έγινε αυτό που δεν λέει, πώς το λέει η Γραφή, πώς το λέει, λέει ότι οι άγγελοι είναι λειτουργικά πνεύματα, δεν λέει αφεντικά, που σημαίνει παίρνουν εντολή και κάνουν. Και ερμηνεύω εδώ και ένα
κάτι που έχω ακούσει, λέει, βάπτισε, λέει, αρχάγγελος έναν άγιο, δεν θυμάμαι ποιος άγγελος, δεν θυμάσαι. Δεν το βάπτισε όμως ο άγγελος, στην ουσία, γιατί το κατάλαβα εκ των υστέρων εγώ. Το απλούστατα, ότι ερυπεί ο οφθαλμού, πήγε ο άγγελος, πήρε τα νερό ή τίποτα, τίποτα άλλο και τον έκανε τα κατάκαστο. Δεν υπάρχει εκεί αποστάσεις στους Αγίους. Ό,τι κάνουν έργοι, τα κατάκαστο. Ούτε χρόνος, ούτε τόπος εμποδίζει. Ούτε ημέρα, ούτε νύχτα. Λοιπόν, ζούμε στο χώρο της Εκκλησίας, όπου ο Κύριος είναι αυτός που είναι εις Κύριος και εις Άγιος, και εμείς είμαστε κάτω από τη σκέπη Του και τη σκέπη των λειτουργικών πνευμάτων των Αγγέλων και των Αγίων. Του ζητάμε χωρίς να είμαστε απαιτητικοί. Του ζητάμε και θα Του ζητάμε γιατί μας το φωνάζει ο Κύριος. Ετείτε και το δείσετε. Μπαίνουμε στον χώρο της Εκκλησίας, τελειώσαμε, μιλάει ο Κύριος. Μπορεί να μπεις μέσα, να σε αξιώσω να μπεις στην Εκκλησία και να μην καταλάβεις τι λειτουργία καθόλου, να είναι δευτερόλεπτη η λειτουργία. Και μπορεί να μπεις για να σου φωνεί ένας αιώνας. Είναι μήπως είναι, λέω λάθος. Όχι, δεν είναι, δεν λέω λάθος. Γιατί έτσι είναι. Δεν πας με πίστη. Άμα πας με βαριά τα πόδια, θα λες πότε τελειώσει. Άμα πας και πεις Κύριε μου εγώ, σε αγαπώ. Δεν θα θες να τελειώσει και θα πεις πότε τελείωσε. Αυτή είναι η Εκκλησία μας, ας έχουμε όλων των Αγίων και του Κυρίου μας τις ευχές. Τι ώρα είναι και να φύγουμε, δεν είμαστε. Πέρασε η ώρα όλη. Αυτά, ναι. 45 λεπτά είναι περίπου. Εντάξει, τόσο χρειάζεται, παραπάνω δεν χρειάζεται. Άγιος ο Θεός, 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 Πάτε ημών, ουρανίς, αγιαστήτω ημάς, εθέτε βασιλείας, πηγήντες ημάς, ως ουρανότητε της γης, τον άρτη μόντα βιούσιον, δώσει εμείς σύγχρον, κι άφησε εμείς των φιλοδερμών, ως και εμείς αφήν φιλέδων ημάς, και εμείς ενέχεις ημάς φιλοδερμών, αλλά εις μας τον πρώτο. Αλλάζει η ώρα, Παναγιώτη. Όχι, όχι, δεν νομίζω. Η ίαση του παραλυτικού. Η θεραπεία του παραλυτικού. Είπες, δεν ξέρεις. Μάλλον δεν αλλάζει, δεν ξέρω. Ποιος.